χθες σε συνεργασία με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, με το Ταξίαρχο και με το Γενικό Χημείο του Κράτους, έγινε μια επιχείρηση σε διάφορες επιχειρήσεις εστίασης της περιφέρειας Πελοποννήσου, σε καφετέριες, σε μπαρ, σε διάφορες τέτοιες επιχειρήσεις, και έγιναν δειγματοληψίες δεινοπνεύματος με σκοπό να διαπιστώσουμε αν τυχόν αυτά τα μαγαζιά χρησιμοποιούν ποτά, μπόμπες, όπως λέγονται, και με απότερο σκοπό όχι να τιμωρήσουμε κάποιους, αλλά να προστατεύσουμε την υγεία, ας το πούμε, των πολιτών που είναι στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα αυτός που δικαιούται κάτι δεν το παίρνει, και αυτός που δεν δικαιούται το παίρνει με διάφορα τεχνάσματα. Αυτό συμβαίνει και με ένα μέρος αγροτών ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι χρησιμοποιούν στοιχεία πλαστά ή εικονικά με απότερο σκοπό να παίρνουν επιστροφές ΦΠΑ από το δημόσιο ασύλληπτου ποσού. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, αγρότη που ουσιαστικά είναι αγρότης να παίρνει επιστροφές 80 και 90 χιλιάδες μόνο από το ΦΠΑ, που σημαίνει ότι δηλαδή έχει παραγωγή αξίας 800-900 χιλιάδες ευρώ σε όλη την περιφέρεια, δυστυχώς, ναι. Και ο αγρότης αυτός που είναι κατ' επάγγελμα αγρότης δεν παίρνει 100 και 200 ευρώ επιστροφή ΦΠΑ. Και αυτός που δεν δικαιούται το παίρνει. Αυτό επίσης συμβαίνει και με τις παράνομες επιστροφές επιδοτήσεων για τα αγροτικά προϊόντα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι μια πληγή στην οποία εδώ ερχόμαστε σαν υπηρεσία να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε και τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου, αλλά και τα συμφέροντα πραγματικά των αγροτών, πραγματικά μοχτούν, γιατί και εγώ αγρότης από αγροτική οικογένεια κατάγομαι και ξέρω τι σημαίνει να είσαι στο λιοπύρι και να μην παίρνεις αυτά που δικαιούσαι και να παίρνουν άλλοι επιτήδη. Είστε κοντά σε τις περιπτώσεις, να μην γίνεται. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, αυτό ακριβώς πραγματοποιεί η υπηρεσία μας.